άδεια. Παρακαλώ πολύ τον Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος, κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, να πάρει το λόγο. Τελικά, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Προσπαθήσατε, κύριε Μητσοτάκη, να δώσετε ξανά άλοθη αριστεροσύνης στον κύριο Τσίπρα, όσο περισσότερο εκείνος προσεγγίζει θέσεις της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά ζητήματα και στα ζητήματα της παιδείας, κρατώντας βέβαια την ευελιξία, όπως πάντα, της κοροϊδίας, του αποπροσανατολισμού, της προπαγάνδας με κάποιες κορώνες. Παρότι εσείς, κύριε Μητσοτάκη, προκαλέσατε τη συζήτηση αυτή για την παιδεία και μιας και ψοφάτε για αυτή την περιβόητη αξιολόγηση, σας λέμε ότι μάλλον μείνατε μεταξενταστέως. Αλλά τον ίδιο περίπου βαθμό παίρνει με βάση τη σημερινή συνεδρίαση και ο κύριος Τσίπρας. Για μας, στην πολιτική γενικότερα, δεν θα πρέπει να ισχύει το «ανάμεσα στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος». Και αυτό φάνηκε καλύτερα από τη στιγμή που χωρίς καμιά ντροπή ο Πρωθυπουργός έδωσε άριστα 20 στο Υπουργείο Παιδείας για την επιτυχία, όπως υποστηρίζει, να ανοίξουν χωρίς προβλήματα τα δημόσια σχολεία. Και η υποκρισία γίνεται ακόμα πιο εξοργιστική όταν διαστόματος Πρωθυπουργού διατυπώνεται η φράση ότι κριτής μας είναι η καθημερινότητα που ζουν οι γονείς και οι μαθητές, ενώ ο κύριος Υπουργός διατυμπάνησε την επιστροφή στην κανονικότητα στα σχολεία. Έλεος, αλήθεια, δεν ζούμε όλοι σε αυτή εδώ τη χώρα? Η καθημερινότητα για τη λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά της είναι πολύ διαφορετική. Ας δούμε λοιπόν σε ποια κανονικότητα επιστρέφει το δημόσιο σχολείο. Όταν ξεκινά το σχολείο, ήδη ρημαγμένη από τον έμφυα και από άλλους φόρους λαϊκή οικογένεια, έχει μπροστά της την εξής εικόνα. Έξοδα για φροντιστήρια, για ξένες γλώσσες, για μια κάποια δραστηριότητα, όποιος μπορεί, αθλητισμού, πολιτισμού. Έχει φυσικά και τη σχολική τσάντα που, ανεξάρτητα αν είναι καινούρια, πρέπει να γεμίσει με μια σειρά υλικά την περίφημη σχολική λίστα. Λέει η κυβέρνηση, αυτή είναι μια δεδομένη κατάσταση που δύσκολα αλλάζει. Εμείς φροντίσαμε να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς κενά, χωρίς ελλείψεις. Αυτό είναι το στοίχημα που κερδίσαμε. Εδώ που τα λέμε, το στοίχημα που βασικά κερδίσατε μέχρι τα τώρα έχει όνομα. Λέγεται Τρίτο Μνημόνιο. Αυτό που ψηφίσατε από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι. Μήπως δεν ήταν το Τρίτο Μνημόνιο που έβαζε ρητά το θέμα του εξορθολογισμού των δαπανών για την παιδεία? Αυτό το στοίχημα κερδίσατε. Υλοποιείτε κατά γράμμα το μνημόνιο στην παιδεία και για να το κάνετε αυτό ακόμα πιο αποτελεσματικά, χρησιμοποιείτε όλο το παλιωμένο, το αντιδραστικό ιδεολογικό οπλοστάσιο των κυβερνήσεων που παίρναν αντιλαϊκά μέτρα. Δεν έχουν περάσει 15 μέρες που ο Υπουργός Παιδείας υποστήριξε προκλητικά σε συνάντησή του με τη ΔΟΕ, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, ότι τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών από τις ανάγκες, ότι είχαμε σπατάλη δυνάμεων και πιστώσεων. Το ακούσαμε κι αυτό. Ότι οι δαπάνες για κάλυψη των κενών, που κενό σημαίνει αν ικανοποιεί τη λαϊκή ανάγκη για μόρφωση, είναι σπατάλη. Αυτός είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών για την παιδεία που συμφωνήσατε ψηφίζοντας το Τρίτο Μνημόνιο. Για σας σπατάλη είναι όταν τα παιδιά έχουν σταθερό δάσκαλο στο ολοήμερο δημοτικό. Γι' αυτό μετατρέπεται το ολοήμερο νηπιαγωγείο αποκλειστικά σε χωροφύλαξης. Γι' αυτό στερείται ο μαθητής που έχει ειδικές ανάγκες στις δομές και τον εκπαιδευτικό που χρειάζεται. Γι' αυτό μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας σε βασικά μαθήματα του γυμνασίου. Γι' αυτό μπαίνουν περιορισμοί στη συγκρότηση και λειτουργία των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και οι μαθητές αναγκάζονται να εγκαταλείπουν την ειδικότητα που επιθυμούν ή να μεταφέρονται σε άλλο σχολείο. Γι' αυτό βάζεται εμπόδια στη συγκρότηση ομάδων προσανατολισμού σε λύκεια, στέλνετε μαθητές να αλλάξουν
διδάξουν λύκειο. Γι' αυτό δεν έχετε υλοποιήσει έγκαιρεως καθόλου την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική στήριξη σε γυμνάσια και λύκεια έως σήμερα. Φτάσατε στο σημείο να λέτε ότι τα κενά και οι ελλείψεις που δίνουν τα σωματεία των δασκάλων και των καθηγητών είναι ψεύτικα, ότι πρόκειται για παρασυνδικαλιστικές πρακτικές. Τι θέλετε δηλαδή, σιγή νεκροταφείου, να σας χειροκροτούν κιόλας? Δηλαδή τα κενά και οι ελλείψεις είναι απλοί αριθμοί? Όχι, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Πίσω από κάθε κενό και έλλειψη σε εκπαιδευτικούς υπάρχει ένας μαθητής που χάνει την επαφή με μια σειρά γνωστικά αντικείμενα. Ένας μαθητής που δεν έχει μουσικό, γυμναστή και μια σειρά άλλες ειδικότητες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση του νέου ανθρώπου. Κόπτεστε ότι καλύψατε τα κενά. Έχετε προχωρήσει σε μια σειρά χειρουργικού τύπου παρεμβάσεις ώστε να χρειάζονται λιγότεροι εκπαιδευτικοί. Φτιάξατε ένα σχολείο που λειτουργεί κυριολεκτικά με ό,τι περισσεύει, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Τα ολοήμερα νηπιαγωγεία είναι στον αέρα. Τα δημοτικά σχολεία με 90 διδακτικές ώρες λιγότερες τη βδομάδα. Τα γυμνάσια με εκπαιδευτικούς που κάνουν μαθήματα άσχετα από το επιστημονικό τους αντικείμενο. Αλλά ακόμα και με αυτό το πετσοκομμένο πρόγραμμα του σχολείου, τα κενά συνεχίζουν να υπάρχουν. Το «θα πάρετε τα παιδιά πιο νωρίς αύριο» που λένε οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων στους γονείς δεν είναι τίποτα άλλο παρά τρανή απόδειξη ότι η αντιμετώπιση της δήθεν σπατάλης συνεχίζεται. Για αυτή την καθημερινότητα, για αυτή την κανονικότητα μιλάτε? Αυτή την κανονικότητα σας τη χαρίζουμε. Ούτε ανταποκρίνεται σε λαϊκές ανάγκες, ούτε ανταποκρίνεται και στον πλούτο που παράγει σήμερα ο εργαζόμενος, στις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε η παιδεία να παρέχεται αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους και σε υψηλό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει και ένας ιδιαίτερος τομέας στην παιδεία που κυριολεκτικά είναι πολύ ευαίσθητος. Πρόκειται για το χώρο της ειδικής αγωγής. Εδώ δεν πρέπει καν να τολμάτε να μιλάτε, γιατί δυστυχώς ο πολύπαθος αυτός χώρος της εκπαίδευσης ξεκίνησε και φέτος με τη δική του διαχρονική κανονικότητα. Και φέτος δεν άνοιξαν τα ειδικά σχολεία στις 12/9, καθώς λείπει το αναγκαίο ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Και φέτος δεν άνοιξαν τμήματα ένταξης και ακόμα οι γονείς της παράλληλης στήριξης περιμένουν πιστώσεις και τους ειδικούς δασκάλους να πάνε στα σχολεία. Κυριολεκτικά, το νομοθετικό έργο της κυβέρνησής σας έρχεται να αποτελειώσει τα ερείπια που άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί είναι παραπέρα υποβάθμιση της ειδικής αγωγής η εγκύκλειό σας να κλείσει ένα από τα δύο τμήματα ένταξης σε συγχωνευμένα σχολεία τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη να ιδρυθούν παντού σε όλα τα σχολεία. Την ίδια στιγμή που στις μεγάλες σχολικές μονάδες που τα παιδιά ξεπερνούν τα 200 χρειάζεται και δεύτερο τμήμα ένταξης. Γιατί είναι υποβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης να βάζετε ανειδίκευτους δασκάλους με ένα μόνο επιμορφωτικό σεμινάριο να ανταποκριθούν σε σύνθετες ανάγκες αυτής της ειδικής εκπαίδευσης. Και αυτό την ίδια στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες επιστημονικά καταρτισμένοι παιδαγωγοί που ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν, τους πετάτε, τους αφήνετε στην ανεργία. Κυρίες και κύριοι, συνολικά, οι αλλαγές στο σχολείο βρίσκονται στην ίδια ρότα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Οργανώσατε ένα διάλογο για την παιδεία. Επιδιώξατε να αποσπάσετε τη συνένεση του λαού και σε αυτό άδικα σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι δήθεν δεν θέλετε συνένεση. Δεν την πετύχατε όμως. Ο λαός πολύ σωστά κρατάει και κράτησε μικρό καλάθι. Φυσικά ο διάλογος και η όλη συζήτηση που έγινε και ακόμα γίνεται έδωσε τη δυνατότητα για μια φορά ακόμη να φανούν οι κοινές στρατηγικές στοχεύσεις που έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα.
Για να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν, σας θυμίζουμε. Για αυτονομία του σχολείου μίλησε το πόρισμα διαλόγου που οργανώσατε. Αυτονομία του σχολείου ζήτησε και η Νέα Δημοκρατία. Για αξιολόγηση του σχολείου προφανώς τα μέτρα και τα σταθμά της αγοράς και όχι των αναγκών της λαϊκής οικογένειας έκανε λόγο το πόρισμά σας. Το ίδιο ακριβώς ζητά και η Νέα Δημοκρατία. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η Νέα Δημοκρατία. Μήπως το εκπαιδευτικό κουπόνι που κυριολεκτικά τεινάζει τη δημόσια και δωρεάν παιδεία στον αέρα και όπου εφαρμόστηκε οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες είναι αποκλειστικά, για παράδειγμα, πρόταση του ΣΕΒ ή μόνο της Νέας Δημοκρατίας? Όχι φυσικά, το υλοποιεί η κυβέρνησή σας με την προσχολική αγωγή σήμερα. Κυρίες και κύριοι, θέλετε να πείσετε το λαό ότι έχετε προχωρήσει σε μια κοσμογονία προοδευτικών αλλαγών στην παιδεία. Κάνετε λόγο για επιστροφή του γυμνασίου στην μορφωτική διαδικασία και απεγκλωβισμό του λυκείου από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το βασικό πρόβλημα όμως του γυμνασίου είναι οι εξετάσεις. Το περιεχόμενό του, κατά τη γνώμη μας, είναι το κύριο πρόβλημα. Και αυτό το περιεχόμενο που το κρατάτε ανέπαφο καθορίστηκε από το 2006 ακόμα επί ΠΑΣΟΚ, το κράτησε η Νέα Δημοκρατία, το συνεχίζετε κι εσείς. Μη ρίχνετε λοιπόν κροκοδίλια δάκρυα για την νεολαία που δεν έχει γνώσεις και άλλα τέτοια. Πού το πάει λοιπόν η κυβέρνηση? Απλά, κατά τη γνώμη μας, θέλει να δημιουργήσει στη λαϊκή οικογένεια μειωμένες μορφωτικές απαιτήσεις για τα παιδιά της, να οδηγήσει στη λογική «άντε να τελειώσουμε το γυμνάσιο και μετά βλέπουμε». Όμως το μετά έχει να κάνει με τις περιβόητες αλλαγές στο λύκειο. Εκεί θα τρώει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Ένα λύκειο εξεταστικό κέντρο. Αυτό θέλετε. Η πρότασή σας μοιάζει με εκείνον τον περιβόητο νόμο Αρσένη και γι' αυτό θα φάει τα μούτρα της από τους μαθητές, όπως και τότε. Ένα λύκειο εξεταστικό κέντρο. Σε αυτό το λύκειο λοιπόν θα γενικευτεί ένας ατέλειωτος εξεταστικός μαραθώνιος που θα λειτουργεί αποτρεπτικά στην επιλογή του Γενικού Λυκείου, φέρνοντας έτσι το όνειρο της κυβέρνησης και όλων των άλλων αστικών κομμάτων βεβαίως για πιο μαζική στροφή στην πρόορη κατάρτιση, στα υποβαθμισμένα και χωρίς υποδομές ΕΠΑΛ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η ελεύθερη πρόσβαση που διαφημίζεται είναι μια απάτη. Η επίκληση ότι δεν μπορεί μια στιγμή στις εξετάσεις να καθορίζει για πάντα το μέλλον του νέου είναι υποκριτική. Αν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν πραγματικά για τον πόνο και το άγχος των παιδιών, των λαϊκών οικογενειών μπροστά στις πανελλαδικές εξετάσεις, τότε θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα αιτήματα για δικαίωμα επανάληψης της διαδικασίας όσες φορές επιθυμούν οι υποψήφοι, για τη δυνατότητα κατοχύρωσης βαθμολογίας. Και μια που μιλάμε για τα ΕΠΑΛ, μιλάτε υποκριτικά πάλι για ισότητα ευκαιριών ανάμεσα σε μαθητές των ΕΠΑΛ και των γενικών λυκείων στην πρόσβαση στα ΑΕΗ. Ήδη καταργούνται ειδικότητες, μετακομίζεται παιδιά από το ένα άκρο της Αττικής στο άλλο. Σήμερα πάλι είχαμε κινητοποίησεις το πρωί των παιδιών των μαθητών των ΕΠΑΛ. Τα παιδιά των ΕΠΑΛ τα θέλετε έρμεο της αγοράς από την πολύ μικρή ηλικία. Γι' αυτό και διατηρείται την πρόβλεψη του νόμου της Νέας Δημοκρατίας για καθορισμό ειδικοτήτων με βάση τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε ότι τα παιδιά των ΕΠΑΛ πρέπει να έχουν και θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση, να μπορούν το πτυχίο που παίρνουν να τους εξασφαλίζει δουλειά στο αντικείμενο χωρίς καμιά πιστοποίηση όπως γίνεται τώρα. Κυρίες και κύριοι, άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα. Λέτε και εσείς και η Νέα Δημοκρατία ότι δήθεν θέλετε να ανακόψετε τη φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Πώς υποτίθεται ότι θα το επιδιώξετε αυτό? Με τα προγράμματα
και τους πανεπιστημιακούς υποτρόφους που ανακυκλώνουν τα κενά στο διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων, με τα όποια νέα προγράμματα που θα λειτουργούν με εργαζόμενους με μπλοκάκι που δεν τους έφταναν όσα συνεπάγεται αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, αλλά επιβαρύνονται παραπάνω από τις προβλέψεις του νέου ασφαλιστικού, που δεν δίνουν δικαίωμα ούτε σε άδεια εγκυμοσύνης και λοχίας στις νέες γυναίκες ερευνήτριες, με τις μόλις 31 θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στις λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες σε όλη την Ελλάδα για όσους πήραν το διδακτορικό τους την τελευταία επταετία, με τους χιλιάδες διδάκτορες σε όλη την Ελλάδα που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις διατριβές τους γιατί αναγκάζονται να δουλέψουν σε προγράμματα που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της διατριβής τους και οι υπεύθυνοι τους συνειδητά τους καθυστερούν για να τους βγάζουν και τη δουλειά από την ίδια, από την οποία οι ίδιοι εισπράττουν επιμίσθια και άλλα. Όλα αυτά λοιπόν μόνο προσπάθειες ανάσχεσης της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό δεν είναι. Προσπάθειες ενίσχυσης της εμπορευματοποίησης της έρευνας είναι. Και μια που μιλάμε για αριστεία, ή υπόθηκε εδώ, να φέρουμε και το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, όπου σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την έρευνα, η επίτευξη των όρων της αριστείας στη διδασκαλία, των στόχων της αριστείας στη διδασκαλία, συνδέεται βάσει αξιολογήσεων με τη δυνατότητα αύξησης διδάκτρων κατά αντιστοιχεία με τον πληθωρισμό. Τα ιδρύματα που θα πιάνουν τους στόχους θα μπορούν να αυξάνουν για τους φοιτητές τους τα δίδακτρα, ενώ για εκείνα τα ιδρύματα που αποτυγχάνουν να πιάσουν τους στόχους θεσπίζεται ανώτερο όριο διδάκτρων 9.000 λίρες το χρόνο. Όπως άλλωστε ρητά ομολογείται από τις επίσημες ανακοινώσεις, το νομοσχέδιο προβλέπεται να αποφέρει καθαρά οικονομικά ωφέλη στους παρόχους ανώτατης εκπαίδευσης της τάξης του 1,1 δισεκατομμυρίου λιρών το χρόνο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή την πραγματικότητα δεν θέλει να την αλλάξει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνολικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Άλλωστε, τις κατευθύνσεις του ΟΣΑ πλασάρει και η σημερινή κυβέρνηση. Κατευθύνσεις που λένε ότι πρέπει να υπάρχει περιορισμένη μη κρατική χρηματοδότηση και επιμερισμός κόστους για συμπλήρωση κρατικών επιχορηγήσεων. Κατευθύνσεις που κάνουν ευθέως λόγο για διαφοροποίηση της χρηματοδότησης των προγραμμάτων σπουδών με βάση την αποτίμησή τους, με το αν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τους ασκούς του αιώλου για κλείσιμο τμήματων, ιδιαίτερα για τα ΤΕΗ, αλλά και απαξίωση τμήματων που θα αφήνονται στη μοίρα τους επειδή δεν θα καλύπτουν τις υπάρχουσες προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν συμφωνεί και προωθεί το Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία, που προωθούσαν κατά γράμμα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό άλλωστε του Πανεπιστημίου στον καπιταλισμό. Είναι λοιπόν το Πανεπιστήμιο το άκρος διαφοροποιημένο που υπάρχει δίπλα στα τεχνολογικά ιδρύματα αλλά και δίπλα στα κάθε είδους κολέγια, που το ίδιο παρέχει διάφορα επίπεδα πτυχίων, κύκλους σπουδών, διπλώματα και αποφύτους πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Είναι το Πανεπιστήμιο που έχει παραδώσει στους εργολάβους κάθε πτυχή φοιτητικής μέρημνας, που κλείνει τη στρόφιγγα της κρατικής χρηματοδότησης, που κουρεύει τα αποθεματικά των ιδρυμάτων για να μπορεί να δίνει φοροαπαλλαγές και ζεστό χρήμα σε μεγάλες εταιρείες. Είναι το Πανεπιστήμιο που έχει αποψηλωθεί κυριολεκτικά από προσωπικό, από υποδομές, από σύγχρονο εξοπλισμό και ανταυτού η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιλέγει να έχει ένα ελάχιστο δυναμικό που περιφέρει από θέση σε θέση και από ίδρυμα σε ίδρυμα για να μπαλώνει στην κυριολεξία τρύπες στη διδασκαλία, στα εργαστήρια, στην έρευνα. Είναι τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ όπου οι εστίες δεν επαρκούν ούτε για το 10% των αιτήσεων, σε κάποιες περιοχές μάλιστα δεν υπάρχουν καθόλου.
Οι λέσχες ιδιωτικοποιούνται και ρίχνουν την ποιότητα στο φαγητό την ίδια στιγμή που ανεβάζουν τις δήθεν συμβολικές τιμές και απορρίπτουν φοιτητές και σπουδαστές. Τα βιβλία και τα αναλώσιμα είναι πολλές φορές πανάκριβα, ενώ η συγκυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα περικόψει και αυτό το ένα δωρεάν σύγγραμμα χάριν δήθεν της δυνατότητας πρόσβασης σε περισσότερα βιβλία αναμάθημα. Καθηγητές δεν υπάρχουν για πολλά μαθήματα, ιδιαίτερα στα ΤΕΗ, και έτσι ολόκληρα μαθήματα, θεωρίες και εργαστήρια βγαίνουν χωρίς πολύ βασάνισμα από τα προγράμματα σπουδών, μιας και δεν υπάρχει και κανείς να τα διδάξει. Έχουμε με λίγα λόγια αποστέωση των τεχνολογικών ιδρυμάτων από πλευράς επιστημονικής γνώσης ή είτε σε κάποια τμήματα αφορά τη θεωρία, όπως είναι στην νοσηλευτική, είτε σε άλλα την εφαρμογή, όπως είναι η γραφιστική κλπ. Κυρίες και κύριοι, στην πρότασή μας εμείς ξεκινάμε από αυτό που πρώτα απ' όλα αρνούνται όλα τα άλλα κόμματα, ότι η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα, ότι πρέπει να παρέχεται με ευθύνη του κράτους, να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους, με κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης και παροχής της σύμφωνα με τις ανάγκες των νέων. Ξεκινάμε από τη θέση ότι κυριολεκτικά κανένα παιδί δεν μπορεί να θεωρείται ότι είναι ανήμπορο μπροστά στη γνώση, ότι κανένας νέος και νέα δεν μπορεί να αφήνεται στα αζήτητα της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης, της απαξίωσης της ειδίκευσής του, ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Πλούτος και γνώση υπάρχει για να μπορούν όλοι οι νέοι και οι νέες να μορφώνονται ολόπλευρα και να μπορούν να δουλεύουν σε αυτό που έχουν σπουδάσει. Από αυτή τη θέση παλεύουμε ώστε όλα τα προνήπια και τα νήπια να βρίσκονται σε δομές προσχολικής αγωγής, σε νηπιαγωγεία που θα έχουν όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, παιδαγωγικό, ειδικό παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό, σε σύγχρονα κτίρια τάξης που δεν θα στηβάζονται 20, 25, 27 νήπια. Ξεχωρίζουμε ιδιαίτερα το ζήτημα της ειδικής αγωγής, γιατί εδώ απαιτείται θετικά άνηση μεταχείριση που πρέπει να αντιμετωπίσει το μόχθο που επιτείνεται από τις φυσικές αδυναμίες. Θετικά άνηση μεταχείριση βέβαια σημαίνει ίδρυση και λειτουργία όλων των αναγκαίων δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από αυτή τη σκοπιά διαχωρίζουμε τη θέση μας στην προπαγάνδα της συμπερίληψης, χωρίς όλες εκείνες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που πραγματικά μπορούν σε μια πορεία να λειτουργήσουν θετικά στην ένταξη των παιδιών στα κανονικά σχολεία. Γι' αυτό επίσης παλεύουμε για μόνιμο επιστημονικό, παιδαγωγικό, βοηθητικό προσωπικό σε όλες τις δομές. Και είναι κρίσιμο το ζήτημα της πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης από τη γέννηση του παιδιού. Παλεύουμε για ένα σχολείο που θα παρέχει την ίδια μόρφωση σε όλους τους μαθητές, χωρίς να χωρίζει τα παιδιά και τα σχολεία σε πολλές ταχύτητες, ανάλογα με την περιοχή και την τσέπη του καθενός. Ένα σχολείο που θα είναι ασφαλές και με όλους τους βοηθητικούς χώρους που χρειάζονται οι μαθητές του, εργαστήρια, χώρους άθλησης, γυμναστήρια, βιβλιοθήκη, θέατρο, χώρους μουσικής κλπ. Ένα σχολείο που θα βοηθά όλα τα παιδιά με αναπηρίες και με μαθησιακές δυσκολίες. Ένα πραγματικά ενιαίο, σύγχρονο σχολείο είναι αυτό που έχει διευρυμένη χρονική λειτουργία για να ολοκληρώνουν όλα ανεξαίρετα τα παιδιά στο σχολείο το μορφωτικό τους πρόγραμμα, μελέτη, εργασίες, αθλητικές δραστηριότητες, ξένες γλώσσες, με παράλληλη δωρεάν σύντηση και ανάπαυση. Ενώ θα μπορούν να αξιοποιούν τις δομές του και στον ελεύθερο χρόνο τους για δραστηριότητες που θα παρέχει δωρεάν. Και στο ερώτημα που μπορεί κάποιος να θέσει καλά, και πολλοί ήδη θα το έχετε θέσει μέσα σας χωρίς να το λέτε, είναι δυνατόν στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης να μιλάτε για σύγχρονες υποδομές, για δημόσιες και δωρεάν για όλα τα παιδιά, όταν δεν υπάρχει ευρώ για φωτοτυπικό χαρτί? Θα σας απαντήσουμε το εξής. Σύγχρονα σχολεία με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή
χώρους άθλησης, πολιτισμού υπάρχουν και τώρα, αλλά τα χαίρονται λίγοι, είναι προνόμιον αυτών που τα έχουν. Κάντε μια βόλτα στα βόρεια προάστια και δείτε κάτι υπερσύγχρονα ιδιωτικά σχολεία με γήπεδα, πισίνες, χώρους δημιουργίας, εργαστήρια κλπ. Κάτι σαν αυτά που περιέγραφε πριν ο κύριος Μητσοτάκης. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι ιδρώτας του εργαζόμενου όμως, που καρπώνεται ο ιδιώτης καπιταλιστής και επενδύει στην παιδεία για να βγάλει μόνο κέρδη. Να λοιπόν ποια είναι η λύση, να φύγουν όλοι αυτοί από τη μέση και έτσι να πάψει το κέρδος να είναι ο σκοπός της παραγωγής, της οικονομίας, άρα και της μορφωτικής διαδικασίας. Όταν γίνει αυτό, τότε και σχολιά σύγχρονα θα φτιαχτούν και όλα τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η επαγγελματική εκπαίδευση στην αντίληψη του ΚΚΕ ξεκινά μετά το 9-12χρονο, είτε ως ανώτατη, είτε μέσα από επαγγελματικές σχολές που θα είναι ενταγμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι σαν τα σημερινά αδιαβάθμιτα, η ΕΚ, ΚΕΚ κλπ. Θα δίνουν πτυχίο με επαγγελματική επάρκεια, ειδίκευση για ολοκληρωμένη άσκηση δηλαδή του επαγγέλματος. Δεν θα χρειάζεται ο απόφυτός τους να περάσει από καμιά άλλη πιστοποίηση που αμφισβητεί και απαξιώνει το πτυχίο και τις σπουδές του. Προφανώς, για μας η ανώτατη εκπαίδευση είναι επαγγελματική εκπαίδευση επιστημονικού επίπεδου. Από αυτή τη θέση μιλάμε για σύστημα ενιαίας ανώτατης εκπαίδευσης. Γιατί για να εκπληρώσει την κοινωνική της αποστολή η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να διαθέτει στο σύνολό της το υψηλότερο δυνατό επιστημονικό επίπεδο. Χρειάζεται δηλαδή να είναι και ενιαία, με ισότιμα ιδρύματα που δεν ανταγωνίζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και προνομιακές σχέσεις με τους μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά συνεργάζονται για να κατανοήσουν, να αντιμετωπίσουν και να αξιοποιήσουν τους νόμους της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Στη βάση αυτή, οι προπτυχιακές σπουδές παρέχουν υψηλού επίπεδου πανεπιστημιακή μόρφωση για όλους τους φοιτητές, εξασφαλίζοντας πλήρη επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική ικανότητα στα αντίστοιχα επιστημονικά αντικείμενα και διαμορφώνοντας βαθιά καλλιεργημένους επιστήμονες ικανούς να σκέφτονται και να δρουν επιστημονικά σε όλα τα επίπεδα και όχι μονοδιάστατα στο αντικείμενό τους. Το δικαίωμα εξάσκησης του επαγγέλματος κατοχυρώνεται αυτόματα με την απόκτηση του πτυχίου. Αντίστοιχα, οι μεταπτυχιακές σπουδές θα έχουν σκοπό την προώθηση της παραγωγής νέας γνώσης και θα ολοκληρώνονται με την απονομή του διδακτορικού διπλώματος. Και για να τελειώνω, κύριε Τσίπρα, η Βουλή έκανε και άλλες ολομέλειες μέσα στο Σεπτέμβριο, όπου μίλησαν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, σχεδόν όλοι. Εσείς λείπατε. Εδώ μέσα είπαμε και για τις τηλεοπτικές άδειες και για τον περίφημο διαγωνισμό, είπαμε και για τα θρησκευτικά και ποια είναι η θέση του καθενός και για το ξεπούλημα που κάνατε στο ελληνικό, είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και για τις ιδιωτικοποιήσεις και το ΤΑΙΠΕΔ και όλα τα υπόλοιπα, είπαμε μόλις χθες, και βεβαίως τα άκουσε ο ελληνικός λαός. Και βέβαια όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι τα περισσότερα από αυτά τα χρησιμοποιείτε και για αποπροσανατολισμό, για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του λαού με διάφορες αριστερόστροφες κορώνες. Τελικά όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι όντως επιλεγήκατε, όπως επανειλημμένα έχει πει το ΚΚΕ, για να κάνετε τη βρώμικη δουλειά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.